Κύριοι και μία κυρία. Είναι ο κύριος Στάνος Πλεύρης, βουλευτής Αλφα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας. Καλορίζικος καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ο κύριος Νίκος Κορίνης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, από τα παλιά και έμπειρα ανώτατα κομματικά στελέχη του κόμματος πλέον της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και είναι και η κυρία Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απεχώρησε και δεν έθεσε υποψηφιότητα στις τελευταίες εκλογές. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Παναγιώτοπουλο. Λοιπόν, χωρίς άλλα προλεγόμενα, να είστε καλά. Στον κύριο Πλεύρη. Βεβαίως, χωρίς άλλα προλεγόμενα. Κύριε Πλεύρη, ναι. Θέλω να μου πείτε, είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε η κρατική μηχανή σε γεγονότα που μάλλον ευνηδίασαν την κυβέρνηση, γιατί έχουμε μια κυβέρνηση που δεν έχει προλάβει να καθίσει στις υπουργικές καρέκλες, δεν έχει ακόμα ανοιχνεύσει και διερευνήσει τα συρτάρια του Υπουργικού Γραφείου ο κάθε υπουργός, και είχαμε αυτά τα δραματικά, τα ξαφνικά γεγονότα με 7 νεκρούς. Είστε εσείς ικανοποιημένος από τον τρόπο που αντέδρασε η κυβέρνηση, από τα ανακλαστικά της? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, των νεκρών ανθρώπων. Είναι άνθρωποι που τιμούν την Ελλάδα που ήρθαν εδώ. Είναι νεκροί άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Δηλαδή είναι ο πόνος σίγουρα στην οικογένεια είναι μεγάλος, όπως αντίστοιχα επειδή υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες στα περαστικά και να πάνε όλα καλά. Ακούσατε, γιατί η προσωπική μου θέση είναι ότι μπορεί να γίνονται καταστροφές και θεομηνίες. Το θέμα είναι στο τέλος να αξιολογείς αν οι συνέπειες οι οποίες έχεις είναι λόγω της καταστροφής ή θα μπορούσε κομμάτι αυτών των συνεπειών να έχουν αποφευθεί αν η κρατική μηχανή είχε λειτουργήσει καλύτερα. Αυτό εγώ το λέω συνολικά σε κάθε καταστροφή που γίνεται και αυτές που βιώσαμε και πιο πρόσφατα. Mm-hmm. Στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να λέμε, εάν η μηχανή είχε λειτουργήσει καλύτερα, θα είχαμε λιγότερες συνέπειες. Αυτό το ίδιο πρέπει να γίνει και τώρα. Καταρχήν, προφανώς τα αντανακλαστικά είναι θετικά, αλλά κατά την άποψή μου θα πρέπει να αξιολογηθεί και να δούμε αν το φαινόμενο ήταν τέτοιο που κάτω και από τις καλύτερες συνθήκες και λειτουργίες της κρατικής μηχανής δεν θα μπορούσαν να αποφευθούν οι ανθρώπινες απώλειες. Αυτό είναι το μείζον, δεν το συζητάμε. Ή εάν η κρατική μηχανή θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι. Και σε αυτό, κατά την άποψή μου, πρέπει να είμαστε αυστηροί σε κάθε φαινόμενο. Προφανώς είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Η χώρα έχει μάθει σεισμούς, έχει μάθει πλημμύρες, έχει μάθει φωτιές. Αυτό το φαινόμενο είναι κάτι πρωτόγνωρο, αλλά λόγου χάρη, χωρίς να θέλω να προκαταλάβω, θα ήθελα να δω τα δέντρα τα οποία πέσαν. Ήταν δέντρα ενδεχομένως που θα έπρεπε να είχαν αποψηλωθεί, ήταν κανονικά δέντρα και ήταν τέτοιο το φαινόμενο και τα έριξε? Η στέγη η οποία υπήρχε ήταν αυθαίρετη, νόμιμη. Όλα αυτά λοιπόν εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν. Είχε στατική μελέτη. Ακριβώς. Και ώστε πριν κατασκευαστεί. Γιατί η συνείδηση όλων μας, όσων είμαστε στην πολιτική και θεωρώ ότι είμαστε στην κρατική μηχανή, και κάτω από τα καλύτερα κράτη μπορεί να υπάρξει καταστροφή και απώλεια ανθρώπινης ζωής. Το θέμα είναι να πεις, ήταν λόγω της καταστροφής ή εάν η κρατική μηχανή είχε λειτουργήσει καλύτερα. Θα μπορούσαμε να έχουμε προλάβει, λέτε. Και έναν άνθρωπο. Εγώ λέω και έναν άνθρωπο, γιατί τελικά οι άνθρωποι δεν είναι νούμερα. Έτσι. Δεν είναι 150, 20, 7. Η ανθρώπινη 7. Ζωή είναι υπέρτατη, δηλαδή, αξία. Ακριβώς. Υπέρτατη αξία. Εάν είχαμε κάνει καλύτερη δουλειά μας και έστω και ένα σωζόταν, είναι το μείζον. Σωστό. Άρα εγώ λέω ότι καταρχήν με αυτό το οποίο βλέπω αντανακλαστικά της κρατικής μηχανής, αλλά σίγουρα θα πρέπει να αξιολογηθεί και να δούμε αν μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω. Σαφής. Και χαίρομαι γιατί δεν είστε, τα ανακλαστικά σας δεν σας οδηγούν σε αυτοματοποιημένο εγκομιασμό. Όχι, και σε εύκολα εγκομιά. Και εγώ το λέω αυτό συνολικά. Χαίρομαι συνολικά. Εγώ να συνολικά, πω, συνολικά. Λέω ότι λέω και για ό,τι έγινε. Θα μιλήσω πάντοτε τώρα και για το 112 συνολικά. Θα σου πω και για ό,τι έγινε και Μάτι και Μάνδρα. Αυτά όλα αξιολογούνται πάντοτε μετά και βλέπεις πώς λειτουργήσε η κρατική μηχανή. Σωστό. Και σωστό. Να σας πω κατέλος σε μια υπόθεση που είχε τελειώσει. Στην Ηλία, λόγου χάρη, αποδόθηκαν ευθύνες και καταδικάστηκε κόσμος ότι υπήρχαν πράγματα που μπορούσαν να αλλάξουν. Στο Μάτι και στη Μάνδρα ελέγχονται. Θα φανεί στην πορεία τι γίνεται. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται πάντοτε. Σαφής. Κύριε Σκορίνη, η άποψή σας. Καταρχήν να εκφράσω και εγώ το ελάχιστο που μπορώ να κάνω, τη συναισθηματική μου συμπαράσταση και στις οικογένειες των αυτών που χάθηκαν. Θεωρώ, ανεξαρτήτως αν ήταν στην Ελλάδα ή όχι, κάθε ανθρώπινη ζωή που σβήνει στο παγκόσμιο στερέωμα του πλανήτη. Η ζωή του ανθρώπου πάνω είναι απ' όλα. Η απώλεια της ζωής ενός ανθρώπου ή πολλών. Άρα, το δεύτερο στοιχείο που θέλω να πω είναι ότι δεν θα τη λέω, εγώ δεν τη λέω πλέον κλιματική αλλαγή, τη λέω
κλιματική κρίση. Mm-hmm. Βρισκόμαστε σε φαινόμενα που έχουν ξεπεράσει. Γιατί ξέρετε, η κλιματική αλλαγή πολλές φορές μειώνει την ένταση πλέον των φαινομένων. Λέτε ότι είναι πιο ουδέτερος όρος. Ναι. Και δεν είναι θέμα όρου, είναι επί της ουσίας. Διότι πίσω από αυτό κρύβεται μια τεράστια ανάγκη οι κυβερνήσεις σε κάθε χώρα να πάρουν σοβαρά υπόψη τους αυτό το φαινόμενο. Το ότι δεν έχουν υπογράψει χώρες όπως οι ΗΠΑ μεγάλες συμφωνίες για τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης, θα τα πληρώσουμε. Mm-hmm. Η Ελλάδα ευτυχώς μέχρι τώρα είχε ελάχιστα τέτοια ακραία φαινόμενα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται να πυκνώνουν. Είναι πολύ, πολύ επικίνδυνα. Και με αυτή την έννοια, επειδή δεν είχαμε και μία τέτοια ένταση αυτού του είδους των φαινομένων, η χώρα είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και απροστάτευτη. Θέλω δηλαδή το σχόλιο σας. Ναι, τώρα θα πω. Υπάρχουν φωνές από το χώρο της κυβέρνησης που καταλογίζουν ευθύνες στη σημερινή αντιπολίτευση, αλλά μέχρι πριν από λίγες μέρες κυβέρνηση της χώρας, δηλαδή στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το έργο του 112. Δηλαδή αυτού του αριθμού έκτακτης ενημέρωσης, εγώ θα πω ο αριθμός έκτακτου συνεγερμού. Δηλαδή με το SMS που μπορεί αμέσως να πάει σε χιλιάδες, σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες το μήνυμα «εκενώστε τώρα το μάτι», το μήνυμα «απομακρυνθείτε τώρα από την ποτίδεα». Έτσι, αυτό. Ή μείνετε σπίτι, ξέρω. Ή μείνετε σπίτι σας, ή μην βγαίνετε έξω. Σωστό. Υπάρχουν ευθύνες, έχουν δίκιο οι φωνές από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων κομμάτων που καταλογίζουν ευθύνες στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που κυβερνούσε πριν από λίγες μέρες. Κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν ξέρω αν υπάρχει πράγματι πρόβλημα καθυστέρησης ή γιατί δεν έγινε. Αυτό που θέλω να πω είναι καταρχήν ότι και σαν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θεωρώ ότι σε στιγμές που υπάρχουν οι εντάσεις των φαινομένων και των αποτελεσμάτων να κάνω μια κρίση αν η κυβέρνηση αντέδρασε σωστά, γρήγορα ή όχι. Συμφωνώ και εγώ ότι πράγματι εκ του αποτελέσματος κρίνονται τα πάντα. Εξετάζεται τα φαινόμενα, αν μπορούσαν να γίνουν πράγματα, πάντα μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα ή θα μπορούσαν να είχαν γίνει, αλλά με το αν δεν τα προλαβαίνουμε. Δεύτερο, ακόμα και αν λειτουργούσε αυτό το 112, που δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα ή όχι, ειλικρινά δεν ξέρω, θέλω να πω ότι όταν γίνεται τόσο ακραία τα φαινόμενα, είναι και δύσκολο. Δηλαδή, όταν γίνεται σε μέσα σε 5 λεπτά, 10 λεπτά και δεν το περιμένει κανένας, δεν ξέρω αν δηλαδή, μπορούμε να βρούμε εύκολα απαντήσεις σε αυτά τα δύσκολα πράγματα πάντως, ερωτήματα. Πάντως, πρέπει προφανώς να το δούμε. Συμφωνώ λοιπόν ότι να σας πω ότι ένας υπολογισμός που γίνεται και από τους φίλους μας, τους ψυχολόγους που συμμετέχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούν ότι η ιστορία της κλιματικής κρίσης για την Ελλάδα έχει ένα κόστος και για να τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί με τις υπογραφές μας στο διεθνές περιβάλλον, ας πούμε, για την κλιματική κρίση, αλλά και για να πάρουμε μέτρα τα οποία μπορούν να προστατεύσουν εκεί που είναι τα προβλήματα εμφανή. Είναι ένα κόστος γύρω στα 8 δισεκατομμύρια. Είναι τεράστιο το νούμερο σε σχέση με το δημοσιονομικό χώρο που έχει η Ελλάδα. Άρα, μακάρι, με τις ευχές δεν κάνεις τίποτα. Όσο λιγότερα φαινόμενα μπορούμε να δούμε από αυτή την ιστορία. Και όσο αποτελεσματικότερη και πολιτική προφανώς και θεσμική οργάνωση της πολιτείας. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, καταρχήν την αντίδρασή σας. Είστε ικανοποιημένοι από την εικόνα που έδειξε η κυβέρνηση, η καινούργια κυβέρνηση? Εγώ δεν θα ασχοληθώ ούτε με την εικόνα της καινούργιας κυβέρνησης, ούτε με της παλιάς. Ήταν αποτελεσματική? Αυτό θέλω να πω, αυτό ρωτάω. Δεν θεωρώ ότι. Δεν μπορώ να κρίνω αν ήταν αποτελεσματική ή όχι. Θέλω να δώσω πρώτα τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και τα περαστικά μου στους τραυματίες και τουλάχιστον αυτοί που είναι σοβαρά τραυματισμένοι να βοηθήσει ο Θεός να θεραπευτούν και αυτοί που έχουν πληγεί πάλι να αποκαταστήσουν τις ζημιές τους και να συνεχίσουν τη σεζόν τους, γιατί είναι μια κρίσιμη εποχή που θα χάσουν την τουριστική εποχή και θα είναι πρόβλημα. Αλλά παρατήρησα και κάτι άλλο. Είδα κολόνες του Δήμου που είχαν πέσει και διερωτώ με αν και αυτές οι κολόνες είχαν μπει νόμιμα, κολονάκια του Δήμου που φώτιζαν το πάρκο και είχαν πέσει. Εν τω μεταξύ, θα ήθελα να ρωτήσω, οι δασικοί χάρτες είχαν γίνει, το κτηματολόγιο είχε γίνει, ο γυαλός είχε γίνει, όταν οι ξαπλώστρες ήταν μέσα στην παραλία, όταν τα κέντρα και τα τραπεζοκαθίσματα ήταν μέσα στην παραλία και τα πήρε η θάλασσα και τα πέταξε επάνω στους λουόμενους, είχαν γίνει όλα αυτά? Και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι, λοιπόν, είστε σαφείς. Ήταν πάρα πολλά τα προβλήματα. Περιγράφεται
τις ψηφίδες, ναι, μιας ελληνικής καθημερινότητας, που όταν αυτές οι ψηφίδες ανομίας και μπάχαλου συντίθενται, δίνουν ένα εφιάλτη. Δίνουν ένα εφιάλτη. Αθρίζεται ψηφίδα, 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 παράληψη, παράληψη, παράληψη. Παρανομία γίνεται... μικρή, 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 και ξαφνικά έρχεται ο Δράκος. Ο Δράκος. Δηλαδή δεν μιλάω ούτε για την προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε για τις προηγούμενες. Αυτό ήταν οι ψηφίδες του παζλ που γίνεται είναι το τέρας. Είναι ελληνικό φαινόμενο. Πάντως, να πω κάτι, το θέμα των δασικών χαρτών και του εθνικού κτηματολογίου και άλλων πολλών είχαν προχωρήσει με κόστος μάλιστα πολιτικό για το ΣΥΡΙΖΑ, την προηγούμενη κυβέρνηση, διότι προφανώς κάθε αλλαγή σε αυτά τα επίπεδα έχει αντιδράσει για τα συμφέροντα, είναι πολύ συγκεκριμένα. Και άρα θέλω να πω, ήδη το κτηματολόγιο υπολογίζουμε ότι το τέλος του 2021 θα ήταν έτοιμο. Οι δασικοί χάρτες είναι η μισή. Πάμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό για να πάμε. Έχετε να προσθέσετε κάτι για να αλλάξω το θέμα? Κάτι άλλο. Ναι, ναι, κύριε Μεγαλογωρό. Θέλω να πω ότι εγώ θέλω να απευθυνθώ στην ευαισθησία του νέου πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ναι, προς το γυναικείο φύλο. Mm-hmm. Διότι ξέρω πόσο αγαπάει τη σύζυγό του, τις δυο του κόρες και τις τρεις του αδελφές. Προς τιμή του είναι αυτό. Φυσικά, γι' αυτό το λέω, ξέρω πόσο ευαισθησία. Άσχετα αν το καινούργιο Υπουργικό Συμβούλιο αποτελείται από τέσσερις γυναίκες. Μπορεί να έτυχε αυτό, δεν είναι? Ναι, το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο που θα κάνει μπορεί να έχει πλειοψηφία γυναικών. Να αποτελείται από 20 γυναίκες. Ακριβώς, θα το δούμε. Ναι, ίσως να είναι πιο άξιες. Αλλά θέλω, θα του στείλω αύριο που θα κοινοποιηθεί στον κύριο Καλιάνο η αγωγή μου. Τι είναι αυτό τώρα? Όχι, θα ξεκινήσουμε, κύριε Παναγιώτη. Τι σχέση τώρα? Συγγνώμη, μιλάμε για την Χαλκιδική. Μιλάμε για τις καταστροφές. Μιλάμε για την Οδύνη από την απώλεια 7 ζώων. Οδύνη... Και τώρα ξαφνικά ο Μητσοτάκης, οι γυναίκες του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Καλιάνος. Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα? Έχουν, θα σας πω. Θα σας πω. Και μετά θα μιλήσουμε και για το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα-ένα τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ αύριο θα πάει στον κύριο Καλιάνο η αγωγή που το έχω κάνει. Γιατί, τι σας έκανε? Βεβαίως, εδώ, στις 27 Δευτέρου του 2019, ναι, ναι, εκφράστηκε στο Open, ναι, μπροστά μου, ναι, ότι σε πάνελ, ναι, είναι ακριβώς στο Open, σεξιστικά και ρατσιστικά εναντίον μου. Τι σας είπε τώρα? Ότι γελιοποιούμε, ότι είμαι γυναίκα 70 ετών, ότι γελάει ο κόσμος μαζί μου, και εδώ στη Βουλή του 15 υπάρχουν άνδρες και γυναίκες που είναι από ηλικίας 82 ετών μέχρι... Τους έχετε φακελώσει. Όλο τον κομμάτι. Ρατσιστικό γιατί είναι όμως? Τους έχετε φακελώσει όλους. Είναι ρατσιστικό. Έχετε τις ηλικίες. Αυτό δείξτε. Για δείξτε αυτό. Τι είναι αυτό? Για δείξτε όλο τον κομμάτι. Τι είναι αυτό το χαρτί? Για δείξτε. Πόσο ηλικία. Με τα ονόματα. Πόσο είναι ο καθένας? Βεβαίως. Υπάρχει και Σαμπουτζάκι? Όχι, δεν είναι βουλευτής Σαμπουτζάκι. Όχι, όχι. Οι άνδρες. Η κυρία Σαμπουτζάκι είναι ο μεγαλύτερος. Μέχρι από το 1900 ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Τους πιάσατε όλους? Από Φόδωρο Δηληγιάννη, Μακαρίτη, Αείμνηστο, Χαρίλα ο Τρικούπη. Μιλάω από την εκλογή του 2015. Από το 2015. Την καινούργια βουλευτική. Καλά, τι σχέση έχει αυτό τώρα? Λοιπόν, δεν θα το έλεγε σε κανέναν άνδρα αυτό, ναι, διότι είναι τελείως σεξιστικό και ρατσιστικό. Τι σας είπε, δεν κατάλαβα τι σας είπε? Ότι είμαι γριά, ότι είστε γριά και γελάει ο κόσμος μαζί μου. Λοιπόν, το έκανα. Εντάξει, τώρα μην κάνουμε μια εκπομπή για μια προσωπική διαφορά. Θα αντιλήσει το δικαστήριο αυτή τη διαφορά. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι μειονέκτημα για μια γυναίκα να μου ανεβάζει και την ηλικία μου, με λέει 70 ετών. Λοιπόν, είναι σεξιστικό και ρατσιστικό. Και εγώ του ζητάω 50.000 ευρώ αποζημίωση, γιατί αναφέρθηκε στην ηλικία μου. Πάμε στο παρακάτω. Με να το ολοκληρώσουμε. Με κατηγόρησε γιατί εγώ ήμουν ήδη βουλευτής, ενώ ο κύριος Καλιάνος δεν ήταν. Και έγινε τώρα ο άνθρωπος. Έγινε τώρα. Και το συγχαίρω που έγινε. Δεν σε χαίρομαι που έγινε, ναι, αλλά εγώ ήμουνα ήδη βουλευτής και με προσέβαλε. Μην μείνουμε τώρα σε αυτό. Γιατί έχουμε λίγο χρόνο και θέλω να ακούσω τις απόψεις για τα πολιτικά. Ευρώ, το ζητάτε, εντάξει, θα καταθέσετε αγωγή. Για τη γέφυρα ζωής που με έχει βραβεύσει για το Χαϊδάρι, που είναι, ωραία, στη Β, στο δυτικό τομέα, που δεν ήταν η περιφέρειά μου. Πολύ ωραία.
ή για τα παιδιά με σύνδρομο Down. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Και ας πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δύο λεπτά. Τώρα. Γιατί φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ εσείς τώρα. Γιατί με προκαλείτε τώρα. Τώρα πάμε. Γιατί φύγατε εσείς από το ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάστε. Δεν τη βλέπω να ευδοκιμεί. Γιατί φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πειράζει. Όχι, για να πάμε. Να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ σοβαρά. Γιατί φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα ευδοκιμήσει η αγωγή μου. Να το δούμε. Από τα δικαστήρια. Αφήστε τα δικαστήρια τώρα, κύριε Πλεύρη. Μην τον μπλέκουμε. Ό,τι πουν τα δικαστήρια. Κυρία μου, γιατί φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πλεύρη. Ό,τι πουν τα δικαστήρια. Όχι, πού να προδικάζετε εσείς. Μπροστά. Τι θα κάνει. Δεν σας βλέπει ο κόσμος. Τι θα κάνει ο δικαστής. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, πάμε στο πολιτικό ζήτημα. Νομική εκτίμηση. Πάμε στο πολιτικό ζήτημα. Έχετε προδικάσει εσείς. Όχι, δεν προδικάζω ποτέ. Πάμε, πάμε. Σας στείλω και στον πρωθυπουργό. Πάει ο χρόνος. Πάει. Τελείωσε η εκπομπή. Γιατί φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε, κύριε Παναγιώτο. Μα είναι αντιτηλεοπτικό να διαβάσω. Πείτε το εσείς. Ορίστε. Λοιπόν, θα στη διαβάσω την. Όχι, πείτε το. Αυτό που λέμε στο χωριό στην Αρκαδία. Μπρίφλι το λέμε αυτό. Πείτε το μπρίφλι. Λοιπόν, έφυγα εξαιτίας της κυρίας Κασιμάτη, της βουλευτού της Β' Πειραιά, ναι. Διότι με το θείο της μαζί τον... Πρώτη βγήκε η Κασιμάτη, ε. Ναι, μπράβο. Της τυχαίρω. Με το θείο της, τον πρώην δήμαρχο, ναι. Τον κύριο Σταύρο Κασιμάτη, ναι. Την περιέφερα ως επιτάφιο σε όλες τις εκδηλώσεις και μάλιστα σε τόμι με, που είχαμε κάνει εγγένεια και ήταν η κυρία Καρακώστα, κύριος Αλεξιάδης. Την περιέφερε να την προβάλλει και όταν το είπα ότι δεν είναι σωστό αυτό, γιατί είμαστε και άλλοι βουλευτές, του λέει όχι, δεν είναι σωστό. Και μετά, αυτό έγινε στις 15 Μαΐου και στις 20 Μαΐου, την ημέρα της Ολομέλειας που είχαμε για τη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων, η κυρία Κασιμάτη μπήκε με τουπέ και μετά στο καφενείο μου είπε, δεν σε έχουμε ανάγκη, τώρα είμαστε 152 βουλευτές, όταν ήσουν 151... Τότε σε είχαμε ανάγκη. Και γι' αυτό φύγατε τώρα. Βεβαίως. Για το γυνάτι της κυρίας Κασιμάτη. Όχι. Που μαθαίνω ότι είναι καλεσμένη και στο πιεστήριο μετά. Ναι, ναι. Οπότε κατά την έξοδό σας θα ζητήσω και οι ανόκρανους να παραταχθούν δεξιά και αριστερά. Η κυρία Κασιμάτη δεν ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης, ούτε την εκκλησία, ούτε τίποτα. Τα οποία εγώ τα ψήφισα και ως ανεξάρτητη βουλευτής. Λοιπόν, η κυρία Κασιμάτη έπρεπε να είχε διαγραφεί από το ΣΥΡΙΑ. Όπως και η κυρία Γενιά. Λοιπόν, και. Εμένα δεν με κάλεσε καμία τοπική οργάνωση. Δεν ήξερα, παίζανε στην πλάτη μου μπιλιάρδο. Μάλιστα. Το ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε στην πλάτη μου μπιλιάρδο. Και το καταγγέλω αυτό. Το ΣΥΡΙΖΑ ήταν χειρότερο για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ το λέω και δεν πρόκειται να ξαναπάω στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε φωτογραφία μου. Μάλιστα, σαφής. Σαφής. Τελείωσε. Σαφής. Για μένα το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ό,τι χειρότερο. Έπρεπε να είχα μείνει ανεξάρτητη μέχρι το τέλος. Το ΣΥΡΙΖΑ, θυμόσαστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, στην πρώτη εκπομπή που ήρθα σε εσάς. Εδώ, εδώ. Μου είπατε γιατί επέλεξα τότε που το ΣΥΡΙΖΑ ήταν 17 μονάδες κάτω από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, και μου είπατε γιατί πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και σας είπα τότε ότι επέλεξα να πάω με τους υποτιθέμενους ηττημένους και καθαρούς. Το είπατε αυτό. Παρά με τους υποτιθέμενους. Το θυμάμαι και το είπατε. Και βρώμικους. Τώρα ούτε τη φωτογραφία μου δεν στέλνω. Είστε σαφείς, είστε σαφείς. Τα ακούσατε, γιατί... κύριο Σκορίνη. Ήταν... Ούτε τη φωτογραφία σας, κύριε Μεγάλη. Χειρότερη και τη Νέα Δημοκρατία. Θα το διαχειριστεί. Χειρότερη και τη Νέα Δημοκρατία. Έπαιξαν πίσω από την πλάτη μου ταμπλό. Με πέταξαν σαν στημένη λεμονόκουπα. Γι' αυτό παρόλο που μου γίνανε προτάσεις να κατέβω και με νέα κόμματα που μπήκαν στη Βουλή, είπα όχι, δεν θα κατέβω με κανένα. Συχάθηκα την πολιτική, γιατί έξινα... Μείνατε λοιπόν απ' έξω. Έξινα και κατ' επιλογή σας. Και σε ένδειξη αποδοκιμασίας. Ήμουνα πολύ καθαρή για την πολιτική. Σαφής. Λοιπόν. Και το γιο μου δεν τον έκανα επιστημονικό μου, παρόλο που είναι οικονομολόγος. Με πτυχίο μεταπτυχιακό. Μην προσωποποιήσουμε άλλο τη συζήτηση. Το είπατε, καταγράφει. Είναι καταγράφει. Και θα προχωρούμε. Μπορούσα να τον έχω βάλει επιστημονικό μου, πολύ νόμιμο, αλλά δεν το θεώρησα ηθικό. Ωραία. Λοιπόν, προχωρούμε. Περνάω στον κύριο Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, γυρίζουμε σελίδα. Συζητήθηκε πολύ σήμερα ένα δημοσίευμα της Jerusalem Post. Ξαφνικά βγήκε μια μεγάλη εφημερίδα του Ισραήλ και κατέγραψε μια δήλωση ανώνυμου, ανώτερου διπλωμάτη, μίλησε για ανώτατη διπλωματική πηγή, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση, λέει, του Ισραήλ δεν θα συνεργαστεί με τον Υπουργό Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Μάκη Βορύδη, διότι στο παρελθόν, στο πολύ πολύ μακρινό παρελθόν, είχε διατυπώσει απόψεις με αντισημιτικό περιεχόμενο. Βέβαια, εγώ λέω ότι ο κύριος Βορύδης έχει ζητήσει συγγνώμη για τις απόψεις του αυτές, τις έχει ανασκευάσει και σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει εκφραστεί με πολύ θετικά λόγια υπέρ της πολιτικής του Ισραήλ
και υπέρ του Εβραϊσμού στη συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να το σχολιάσετε όμως αυτό. Ναι, ξέρετε, εντάξει, είναι ένα δημοσίευμα που το είδα. Βέβαια, ο κύριος Βορύδης έχει υπάρξει σε δύο ακόμα κυβερνήσεις υπουργός και δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα στη συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Σωστό είναι. Ήταν και υπουργός μεταφορών στην κυβέρνηση Παπαδήμου, ήταν και υπουργός υγείας στην κυβέρνηση Σαμαρά. Αλλά μου δίνεται μια ευκαιρία να πω κάτι, γιατί ξέρετε, πολλές φορές γίνεται και μια αναφορά και στο δικό μου πρόσωπο. Ναι, είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Που ουδέποτε έχω κάνει και έχω παντού, έχω αποστασιοποιηθεί από τον πατέρα μου, γιατί ο πατέρας μου άνθρωπος είναι αρνητής του ολοκαυτώματος. Η αναφορά γίνεται σε ένα βιβλίο του Κωνσταντίνου Πλεύρη. Σε ένα βιβλίο του πατέρα μου. Και επειδή πολλές φορές γίνεται μια σύγχυση και στο πρόσωπο, και επειδή γίνεται μια σύγχυση στο πρόσωπό μου, να πω ότι σε αυτό το κομμάτι έχω αποστασιοποιηθεί πλήρως από τις θέσεις του πατέρα μου και έχω πει ότι εγώ σέβομαι απόλυτα και το ολοκαύτωμα, που είναι το μεγαλύτερο έγκλημα το οποίο υπάρχει στην σύγχρονη ανθρωπότητα, δεν τίθεται θέμα. Και από εκεί και πέρα, το μόνο πράγμα το οποίο έχω κάνει και οφείλω να πω ότι ως γιος θα το έκανα πάντα, είναι ότι ως δικηγόρος είχα βρεθεί στη δίκη και είχα υποστηρίξει τον πατέρα μου καθαρά ως νομικός και λέγοντας ακόμα και στη δίκη ότι δεν συμφωνώ με το περιεχόμενο και υπερασπίστηκα νομικά. Μου δίνεται όμως μια ευκαιρία να το πω αυτό το πράγμα, γιατί θέλω, γιατί πολλές φορές γίνεται σύγχυση όταν γίνονται κάποιες αναφορές και στο πρόσωπό μου. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα πια με το Μάκη το Βορύδη, γιατί υπήρχαν οι συνεργασίες στο παρελθόν και δεν νομίζω, πιστεύω ότι είναι περισσότερο ενδεχομένως ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει αναφερθεί παρά κάτι το πραγματικό, διότι από όσο γνωρίζω, μπορεί να κάνω κάποιο λάθος, ουδέποτε σε επίσημο βαθμό είχε τεθεί θέμα ότι επειδή ήταν υπουργός σε δύο προηγούμενες κυβερνήσεις που συνεργάστηκε. Πάντως έκανε εντύπωση η Jerusalem Post και το γεγονός ότι αυτή η σοβαρή εφημερίδα του Ισραήλ αναφέρεται σε αυτό το θέμα για πρώτη φορά και το αποδίδει σε ανώτατη διπλωματική πηγή. Ναι. Αυτό έκανε εντύπωση. Έτσι. Και σχολιάστηκε στην Αθήνα. Μάλιστα. Πάμε γρήγορα σε ένα διάλειμμα για να γυρίσουμε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, στην ωραία σύνθεση της απόψινής εκπομπής. Θέλω να ρωτήσω, για παράδειγμα, τον κύριο Σκορίνη, γιατί οι έντονες αντιδράσεις από την πλευρά εντύπων αλλά και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για την απόφαση Μητσοτάκη για την υπαγωγή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών απευθείας στον Πρωθυπουργό. Είπαμε ότι επικεφαλής τοποθετείται ο κύριος Κοντολέων, και για την υπαγωγή της ΕΡΤ επίσης στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Βεβαίως υπήρξε μια νεότερη διευκρίνηση και υπόθηκε ότι θα προχωρήσει το θέμα της αναδιάρθρωσης της ΕΡΤ, του νέου προγράμματος κτλ. Και στη συνέχεια την πολιτική ευθύνη την έχει ο κύριος Πέτσας. Αλλά θέλω αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου δώσετε βέβαια και λίγο χρόνο να σχολιάσω. Μα εννοείται, να σχολιάσω, μα εννοείται. Και τα προηγούμενα. Μα δεν κάνουμε λογοκρισία. Έχετε όσο χρόνο θέλετε να πείτε ό,τι θέλετε. Okay. Σε λίγο παρακαλώ. Το πορτοφόλι είναι στην τσέπη. Το θερμοσύμφωνο το έκλεισα. Την πόρτα την κλείνω. Βρίσκει την έκλεισα. Μείνε ήσυχος. Είσαι καλυμμένος. Online ασφάλιση insurance μέσω Winbank. Για να ασφαλίσεις το πορτοφόλι σου ή και το περιεχόμενο του σπιτιού σου. Τράπεζα Πειραιώς. Ευκαιρία μας να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα. Στον Γαλαξία θα βρείτε Peacewing, αντιλιακά, μείον 50%. Προϊόντα Νοξίμα και Ορζέν, 50% φθηνότερα. Softex, χαρτιά υγείας, μείον 50%. Essex, απορρυπαντικά 45 μεζούρες, μόνο 4,89. Άζαξ και Φαμπουλόσο Πατώματος και Άζαξ Σπρέις, 50% φθηνότερα. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Μεγαλώνουμε μαζί σας. Να την πάρω για το γιορτή μου. Πάρτι. Λες να την πάρω για τα γενέθλια. Πάρτι. Αυτή. Για την επέτειο.
Πάρτι. Τι θέλω τόσο μα τόσο. Πάρτι. Scratch Party. Για όλες τις επιθυμίες. Το νέο πακέτο των 5. Σίγουρα ένα κερδίζει. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Οι εποχές αλλάζουν. Οι άνθρωποι οριμάζουν. Οι συνθήκες απαιτούν αλλαγή. Και εμείς θα είμαστε εδώ καθημερινά στη μία για να δώσουμε το παρόν. Μαζί θα αλλάξουμε τη δική σας ζωή σε μια εποχή που όλοι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Κυριακούλης. Άριστη ποιότητα, ασύγκριτες τιμές. Κυριακούλης, ήδη υγιεινής, Πλακίδια. Αγίας Βαρβάρας 19, Εγάλεο. Αεροσυνοδός σε 2 μήνες. Με διεθνή πιστοποίηση EASA. Πετάς παντού. 1 εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας. Από την Omega Aviation Academy. Η Boxer Φιδάς, τώρα μαζί σας και στις εκτόσεις. Ευκαιρία για υποδήματα Boxer υψηλής ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές. Εκτόσεις Boxer σε 500 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η ακτινογραφία του νέου κυβερνητικού σχήματος. Πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε τα 51 μέλη της ολιγομελούς κυβέρνησης. Οι εκλεκτικές συγγένειες, οι νεοφιλελεύθεροι τεχνοκράτες, οι Πασόκοι, ο θρίαμβος της ανδροκρατίας. Τα μικρά μυστικά του κυβερνητικού παζλ. Αυτή την Κυριακή μην χάσετε την Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς. Γυρίζουμε πίσω. Χώρα εν καμίνο, μέρος δεύτερο. Είναι κοντά μας ο Θάνος Πλεύρης, νεοεκλεγής βουλευτής Α Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Νίκος Κορίνης, ανώτατο κορυφαίο κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Και η κυρία Θεοδώρα Μέγαλο Οικονόμου, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απεχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν πολιτεύτηκε με το ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Με κανένα κόμμα δεν πολιτεύεται. Με κανένα κόμμα, ακριβώς. Με κανένα κόμμα. Αλλά εξακολουθείτε να έχετε πολιτική άποψη. Λοιπόν, κύριε Κορίνη. Γιατί σώνει και καλά δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο πολύ θόρυβο για το θέμα της υπαγωγής της ΕΥΠ και της ΕΡΤ στην πολιτική ευθύνη του Πρωθυπουργού. Στο κάτω-κάτω τα πράγματα έτσι θα είναι πιο καθαρά και ό,τι δεν πάει καλά στους δύο αυτούς πολύ 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 σημαντικούς οργανισμούς θα ακούει τον εξάψαλμο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και δεν θα μπορεί να οχυρωθεί πίσω από την άποψη ότι φταίει ο Υπουργός Πλεύρης ή ο Υπουργός Κορίνης ή η Υπουργίνα Μεγαλοοικονόμου. Τις ευθύνες θα τις έχει ο ίδιος ο Κυριάκος. Γιατί λοιπόν διαφωνείτε? Λοιπόν, επιτρέψτε μου πρώτα να κάνω ένα μόνο σχόλιο για την προηγούμενη συζήτηση. Προσέξτε, καταρχήν, απαντήστε σε αυτό καταρχήν. Θα απαντήσω, και μετά πάμε στο άλλο. Ναι, αλλά θα χαθεί, γιατί δεν έχουν παρακολουθήσει. Θα χαθεί η συνέχεια του. Και... δεν θα χαθεί, διότι έχουμε τη διακοπή του διαλύματος. Ακούστε και εμένα. Είμαι έμπειρος στο συντονισμό. Για πάμε. Λοιπόν, εντάξει, θεωρώ ότι πηγαίνοντας αυτές οι αρμοδιότητες στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, δίνει μια πολύ μεγαλύτερη ένταση στην άποψη ότι κομματικοποιείται απόλυτα ένας χώρος ο οποίος δεν πρέπει να έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Από εκεί πέρα, να σας πω κάτι. Εγώ περισσότερο θα κρίνω τα πάντα και έτσι πρέπει να τα κάνουμε. Προφανώς πολλά πράγματα κινήσεις σηματοδοτούν προθέσεις, αλλά εκ του αποτελέσματος. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν βιάζομαι να βγάλω γρήγορα εγώ συμπεράσματα. Όμως προφανώς η αισθητική αυτό το ότι πήρε ειδικά την ΕΡΤ και την βέβαια ύψε προσωπική βάση ο κύριος Πρωθυπουργός, θεωρώ ότι μάλλον αντί να λέμε ότι πάμε να απλώσουμε λίγο πιο δημοκρατικά και πιο διαφανή όλα αυτά τα κρίσιμα μεγέθη των θεσμών που υπηρετούν συγκεκριμένα πράγματα, ίσως δεν είναι το καλύτερο. Τώρα, μέχρι εκεί από και πέρα θα δούμε. Τώρα στέκουν οι χαρακτηρισμοί της Αυγής περί Βόρειας Κορέας κλπ. Εντάξει, ήταν ατυχές το εξώφυλλο. Ήταν ατυχές το εξώφυλλο. Α, σημαντικό που το λέτε εσείς. Πολύ σημαντικό. Κύριε Πλεύρη. Ναι, κοιτάξτε, εγώ θέλω πρώτα απ' όλα να πάμε για την ΕΥΠ. Η ΕΥΠ είναι με ένα προσωπικό μου θέση ότι θα πρέπει να είναι και στον Πρωθυπουργό πράγματι. Για ποιο λόγο? Γιατί ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ σημαντική υπηρεσία, θα πρέπει να βρίσκεται παρά τον Πρωθυπουργό. Και ξέρετε, γιατί σε ένα σημείο υπάρχει και μια υποκρισία. Δηλαδή, αν ένας υπουργός
ελέγχει την ΕΕΠ. Θέλετε να μου πείτε ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΕΕΠ? Όχι, αλλά σηματοδοτεί ότι εμένα μου αρέσει η σηματοδότηση της σημασίας ότι το επίπεδο, κάτι το οποίο πάντοτε, όπως καταλαβαίνετε, η ΕΕΠ πρέπει να λειτουργεί με όρους πάρα πολύ προσεκτικούς, γιατί μιλάμε. Εμένα μου αρέσει να έχει την ευθύνη ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, αν σκάσει κάτι, να μην λέμε μας παρακολουθούσε ο Πλεύρης, ο υπουργός του αρμόδιος. Να λέμε μας παρακολουθούσε ο Κυριάκος. Λέω ειδικά για την ΕΕΠ. Ειδικά για την ΕΕΠ, το οποίο να συμφωνήσουμε εδώ πέρα ότι επειδή είναι ένα σημείο το οποίο είναι το οριακό, επειδή ακριβώς υπάρχει κίνδυνος να θυγούνε δικαιώματα ατομικά, είναι δηλαδή ένα σημείο το οποίο η λειτουργία της θα πρέπει να είναι πάντοτε προσεκτική. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι αναβάθμιση να έχει την εποπτεία ο Πρωθυπουργός και σε κάθε περίπτωση θα κριθεί πώς θα λειτουργήσει. Σωστό. Από εκεί και πέρα η ΕΡΤ υπάρχει αυτό το πράγμα, το διάστημα το οποίο πάει και με συγχωρείτε η ΕΡΤ και επί Νέας Δημοκρατίας θα κριθεί. Όπως εμείς την κρίναμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό. Δηλαδή εμείς θεωρήσαμε ότι υπήρχε μονομέρεια στην παρουσία. Ελπίζω να μην την κλείσετε πάντως. Όπως την κρίναμε. Γιατί η ΕΡΤ θα υπάρχει. Είναι πολύ φρέσκες οι μνήμες μας για την ΕΡΤ. Θα ήταν όμως πολύ σημαντικό να δούμε στη λήξη της τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας αν η ΕΡΤ θα έχει κάνει έργο το οποίο θα μπορεί να κριθεί ότι είναι αντικειμενικό ή θα ήταν η ΕΡΤ που εμείς λέμε ότι ήταν και δεν ήταν αντικειμενική. Γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Σαφής. Πάω στον κύριο Μεγαλεοικονόμου. Κύριε Μεγαλεοικονόμου, βλέπω και διαβάζω σήμερα ότι ο κύριος Λεβέντης, το οποίο υπήρξατε υψηλόβαθμο πολιτικό στέλεχος στο παρελθόν και βουλευτήνα στην Ένωση Κεντρών, ότι ο κύριος Λεβέντης είναι απογοητευμένος, είναι στενοχωρημένος και μελετάει την αποχώρησή του από την πολιτική. Θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο? Μα ο κύριος Λεβέντης είναι υπεύθυνος που διέλυσε το κόμμα. Δεν έφταιγε κανένας άλλος. Εγώ θεωρώ όμως ότι είναι μια χρήσιμη φωνή μέσα στο κοινοβούλιο ο κύριος Λεβέντης. Καλά. Έτσι πιστεύω εγώ. Χρήσιμο ήταν για να κλαίει. Όχι για να κλαίει. Ναι, εντάξει. Είχε και κοινοβουλευτική παρουσία. Είχε και γνώσεις. Είχε γνώσεις, αλλά μόνο του διέλυσε. Χρήσιμη φωνή τώρα, το σωστό. Μόνο του διέλυσε το κόμμα. Μπήκαμε με 3,5%. Δεν ψηφίσαμε μνημόνια. Είμαστε το μόνο κόμμα που μπήκαμε μετά το Σεπτέμβριο του 2015. Δεν είχε ψηφίσει κανένα μνημόνιο, είμαστε αντίθετοι, ενώ όλα τα άλλα κόμματα ουσιαστικά το τρίτο μνημόνιο το ψήφισαν τον Ιούλιο του 2015, όλα τα κόμματα, και 220 βουλευτές, ψήφισε την απλή αναλογική και τελικά κατόρθωσε να φύγουν όλοι οι βουλευτές. Γιατί το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να προβάλλει το γιο του. Αυτό τον ενδιέφερε. Είναι σαν μια οικογένεια που έχει 9 παιδιά, 8, 9 είμαστε όλοι μαζί, 8 παιδιά και ξεχωρίζει τον έναν. Εντάξει, πήγαινε ταξίδια μόνο με το γιο του, στο εξωτερικό μόνο με το γιο του. Σας ενόχλησε, λέτε αυτό εσάς? Προέβαλε, όχι, εγώ του το είπα. Όταν ήτανε να γίνει αντιπρόεδρος, του είπα, πρόεδρε, λες όχι οικογενειοκρατία. Μην κάνεις αντιπρόεδρο της Βουλής το γιο σου, κάνε έναν άλλο, οποιοδήποτε βουλευτή. Μην κάνεις αντιπρόεδρο το γιο σου, θα κάνεις κακό στο κόμμα. Εσύ που λες όχι οικογενειοκρατία, όταν τον έκανε, εγώ τον ψήφισα. Όταν τον έκανε, του είπα γεια σου. Δεν μου κάνεις, δεν με εκπροσωπείς. Πάντως δεν τα πήγε άσχημα ο κύριος Γεωργιάδης ως αντιπρόεδρος. Μα δεν είπα ότι τα πήγε άσχημα. Παρότι νέος και παρότι δεν ήταν έμπειρος. Μα δεν είπα ότι εγώ σας λέω τα πήγε μια χαρά. Είναι και πολύ συμπαθητικό παιδί. Πάντως κυρία Μεγαλεοικονόμου. Και αξιόλογο παιδί. Εγώ δεν έχω λόγο να υποστηρίξω τον κύριο Λεβέντη. Αλλά κατ' επιλογή σας έκανε βουλευτή. Γιατί δεν έχετε εκλεγεί με σταυρό. Σας έβαλε πρώτη στη λίστα. Άρα, μα τον κύριο Καλιάνο είχε βάλει πρώτο. Ο κύριος Καλιάνος ήταν δαπίτης. Γιατί τον έβαλε? Γιατί. Εσάς δεν σας πήρανε και σας έβαλε στη λίστα? Τον κύριο Καλιάνο είχε επιλέξει πρώτα. Και όταν με πήρε με ένα τηλέφωνο. Μην την ανάβετε τη φίλη μου, κύριε Πλεύρη. Μην μου την ανάβετε. Κύριε Πλεύρη, δεν σας συμφέρει. Λοιπόν, όχι, με συμφέρει. Ο κύριος Καλιάνος, εγώ θεωρώ ότι όταν δεν είναι τον Καλιάνο, ήταν τον άνθρωπο από την Πάτρα, το μαθηματικό της Πάτρας. Λοιπόν, είχε πάει στον κύριο Λεβέντη και τον είχε βάλει πρώτο στη λίστα στη Β' Πειραιά. Με παίρνει ο κύριος Λεβέντης τηλέφωνο και μου λέει, Μεγαλεοικονόμου μου, κατέβα γιατί σε θέλω. Πάω εγώ και τον βρίσκω και λέει στην Άννα την Αρχοντούλη, βγάλε τον πρώτο και βάλε τη Μεγαλεοικονόμου, γιατί η Β' Πειραιά είναι γεμάτη από κυθύριους. Με το που θα βλέπω το Μεγαλεοικονόμου θα ρίχνανε Λεβέντη. Το Λεβέντη στη Β' Πειραιά είχε μεγαλώσει, στο Κερατσίνι. Λοιπόν,
Πάντως σας επέλεξε. Σας τίμησε. Σας τίμησε. Με τίμησε. Μην με έβαζε. Δεν ήθελα εγώ να γίνω πολιτικός. Σαφής. Πάμε στα υπόλοιπα. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Πάμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, εάν δεν κοινοποίησα την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και την αγωγή προς τον κύριο Καλιάνο, δεν το έκανα για να μην μπουν οι υποψήφοι ότι τους έκλειναν τον δρόμο. Και για την κυρία Κασιμάτη και για τον κύριο Καλιάνο. Σαφής. Και για το ΣΥΡΙΖΑ. Να μην προσωποποιούμε την πολιτική. Τώρα που τελείωσαν οι εκλογές, δεν με κρατούσε τίποτα να πω για τους λόγους που αποχώρησα. Είστε σαφείς. Κύριος Κορίνη, λοιπόν, ελάτε. Γιατί ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, μπορώ να μιλήσω και πολιτικά. Ένα λεπτό, γρήγορα όμως. Ότι ανέλαβε την ΕΡΤ και άλλοι, ναι. Την ΕΡΤ και λοιπά, πάρα πολύ καλά έκανε και τα ανέλαβε, διότι ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, πεζόταν πίσω από την πλάτη του, από τους υπουργούς του και τα στελέχη του, πράγματα τα οποία δεν τα ήξερε και του τα παρουσίαζαν όπως ήθελαν εκείνοι. Μάλιστα. Και πάρα πολύ καλά κάνει ο κύριος Μητσοτάκης που παίρνει τον έλεγχο στα χέρια λοιπόν, του. Λοιπόν, να σας πω μια έκτακτη ειδησία, ένα λεπτό κύριε Σκορίνη. Έχουμε αυτή τη στιγμή επεισόδια στο αστυνομικό τμήμα Ακρόπολης με δύο αστυνομικούς τραυματίες. Νεαροί που έκαναν πορεία πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στα ΜΑΤ. Χρήση δακρυγόνων έκαναν οι αστυνομικοί. Έχουν τραυματιστεί ελαφρά δύο αστυνομικοί. Ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε σε λίγο. Κύριε Σκορίνη, ναι. Λοιπόν, επειδή βέβαια ακούστηκαν διάφορα. Περαστικά στους αστυνομικούς και είναι ντροπή να συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά. Οι αστυνομικοί είναι παιδιά εργατικών οικογενειών, αγροτικών οικογενειών, παιδιά που ζουν με 3 και 60. Ξεχνάμε όταν τραυματίζονται. Που ζουν με 3 και 60, παιδιά της εργατικής και της αγροτικής τάξης. Και βεβαίως, κατά τον καλύτερο τρόπο, προσπαθούν να περιφρουρήσουν την τάξη και την ασφάλεια του πολίτη και των θεσμών και των δομών του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, κύριε Σκορίνη, ναι. Λέω λοιπόν να καταδικάσω και εγώ τα φαινόμενα της βίας, έτσι κι αλλιώς πάντα είναι η σταθερή θέση μας αυτά. Το δεύτερο είναι ότι εντάξει. Ναι, αλλά θα ακούσει κανένα διάφορα πράγματα. Τα ανεχθήκατε τα φαινόμενα. Λοιπόν, αφήστε τα ανεχθήκαμε. Λοιπόν, ανεχθήκατε τη διάξη της βίας. Θα δούμε. Έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη στο θέμα πώς αντιμετωπίζεται το θέμα της βίας. Η βία για μας παράγει βία. Δεν καταπολεμείται με αυτόν τον τρόπο. Είναι μεγάλο θέμα. Να έχουμε τον χρόνο να το συζητήσουμε. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής όμως, ότι εν πάση περιπτώσει ο καθένας που εκφέρει το λόγο σε δημόσιο, στο δημόσιο λόγο του. Πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Λοιπόν. Και όταν κατηγορούμε κάποιους ανθρώπους, καλά είναι αυτοί να είναι παρόντες για να μπορούν. Ναι, και για την κυρία Κασιμάτη, δηλαδή. Για μένα. Αλλά μην το επαναφέρουμε. Λοιπόν, ναι, αλλά έχει σημασία. Γιατί έτσι ναι, προσωποποιούμε τη συζήτηση. Λέω, σύμφωνοι, δεν θέλω. Δεν το σχολιάζω. Τώρα, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα πω όπως και για τον κύριο Βορύδη και για άλλους. Ξέρετε, προφανώς υπάρχει το τεκμήριο της μεταμέλειας. Σε πράγματα που πιθανόν να έχει κάνει μέσα στην πορεία τη ζωή σου, αυτό δεν σημαίνει ότι σβήνει από τον κατάλογο. Ας τον κάνει εγώ, κυρία Κασιμάτη, δεν έχω πρόβλημα. Από τον κατάλογο των πράξεων, των αναφορών. Ήταν και ο κύριος Μπαλαούρας που όταν μου είπε. Πάμε, κύριε Σκορίνη, πάμε. Λοιπόν, χρειάζομαι. Λέω, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και αυτά που έχουν γίνει για την ΕΡΤ. Έπρεπε όταν ήμουν 151, λοιπόν, κύριε Σκορίνη, να εκβίαζα να πάρω υπουργείο. Έπρεπε να είχα την κυβέρνηση. Δεν θέλω να πω στην προσωπική σχέση. Κύριε Σκορίνη, πάμε. Μην προσωποποιούμε, παρακαλώ. Τι είπατε τώρα, τι ρωτήσατε. Μην προσωποποιούμε, λέω. Για τους υπόλοιπους, τους βουλευτές, την κυρία. Κυρία Μεγαλοοικονόμου. Εξαργυρώσαν τα γραμμάτια. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, θρηματίζουμε τη συζήτηση. Μπράβο σας, τα εξαργυρώσαν τα γραμμάτια. Την κάνουμε σμπαράλια. Έρχομαι στον κύριο Πλεύρη. Ελάτε γιατί πάμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, κύριε Πλεύρη. Υπάρχουν. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, περιμένετε. Υποψήφιος και δίκιο άνθρωπος. Ναι, μπράβο. Μην προσωποποιείτε, κύριε Σκορίνη, μην τζιμπάτε. Μην τζιμπάτε. Όχι, όταν τους κάνατε υπουργούς πριν να γίνουνε. Τώρα, κύριε Σκορίνη, τι να κάνω εγώ τώρα. Αφού τζιμπάτε και απαντάτε. Αφού μου πάτε, γιατί μου λέτε δεν σας είπα τίποτα. Εγώ είπα ότι να είναι μπροστά. Δεν πάθαμε σήμερα. Τέλος τα προσωπικά. Τέλος. Κύριε Πλεύρη, ακούστε λίγο. Υπάρχουν κάποιες χαμηλόφωνες. Ο κύριος Κόκαλης που ήταν υπουργός. Αφήστε, κυρία Μεγαλοοικονόμου. Κυρία Μεγαλοοικονόμου. Ο κύριος Σαΐδης που το βάλατε στην Αλφα Θεσσαλονίκης και βγήκε στην Ελλάδα. Κύριε Σκορίνη, μην απαντάτε σε αυτό. Είναι δημοκρατικό να μιλάει μόνο. Μην απαντάτε. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, παρακαλώ. Έχετε δίκιο. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, παρακαλώ. Κύριε Πλεύρη, μα αφήστε να τον ρωτήσω. Κυρία μου, αφήστε να τον ρωτήσω. Κύριε Πλεύρη. Δεν τραβήκατε να το βάλετε βουλευτή. Υπάρχει μια συγκρατημένη γκρίνια ότι πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ μπήκαν στην πρώτη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει, χαμηλόφωνη, αλλά υπάρχει. Λέει δηλαδή, δεν είχε η Νέα Δημοκρατία ένα άξιο στέλεχος να βάλει στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, λένε ας πούμε κάποιοι, το Μάκη το Βορύδη.
να βάλει το Μάκη το Βορύδη με υφυπουργό τον Θάνο τον Πλεύρη. Λένε άλλοι. Δεν είχε η Νέα Δημοκρατία κάποια στελέχη να πάρει κοντά του ο Πρωθυπουργός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι άξιοι αυτοί οι οποίοι πήγαν κοντά στον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ έχω, ας πούμε, προσωπική άποψη και έχω συνεργαστεί με τον κύριο Άκη Σκέρτσο την εποχή που ήμουν υπουργός εγώ και αυτός διευθυντής του γραφείου του στον Λάρα. Εξαιρετικά εργατικός, εξαιρετικά αποτελεσματικός. Και τα δύο μαζί. Λοιπόν, υπάρχει όμως αυτή η χαμηλόφωνη γκρίνια. Τι απαντάτε εσείς? Άκουσε, γίνεται. Εγώ θέλω να εφαρμόζονται οι πολιτικές οι οποίες έχουν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό και είχαν υποθεί στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός προφανώς θα επιλέξει τα άτομα που θα εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές. Και λόγω χάρη, επειδή είπατε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι είναι σύμφωνα απόλυτα με τις πολιτικές τις οποίες έχουμε εξαγγείλει και επανασύσταση ομάδων και ότι θα βγει η αστυνομία πάλι έξω, όπως έχουμε πει, είναι στο πλαίσιο, ασχέτως αν διαφωνεί ή συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτόν τον οποίο έχουμε εξαγγείλει. Όπως αντίστοιχα και κουβέντα είναι με τις γυναίκες που γίνεται. Κοιτάξτε, γιατί εμένα μου αρέσει να είναι καλοί υπουργοί. Γιατί όταν μιλάμε για σεξισμό, και σεξισμός είναι να λες ότι θα είναι τόσες οι γυναίκες ή τόσοι οι άντρες, όνει και καλά σε μια κυβέρνηση. Εγώ θέλω να κρίνω τους υπουργούς ως υπουργούς. Τους έχει επιλέξει ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα σε αυτά τα πρόσωπα υπάρχουν και πολιτικοί, υπάρχουν και τεχνοκράτες και θεωρώ ότι είναι σημαντική παρουσία και τεχνοκρατών αλλά και πολιτικών. Μην υποτιμούμε ποτέ και τους πολιτικούς, γιατί ο πολιτικός είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος που βρίσκεται σε επαφή με τον κόσμο. Έτσι. Και υποστηρίζει και εξηγεί και τις πολιτικές όπως γίνονται. Και απολογείται στον κόσμο. Άρα το σημαντικό που πρέπει να παρακολουθήσουμε την κυβέρνηση είναι αν υλοποιεί το πρόγραμμα για το οποίο έχει ψηφιστεί και στο οποίο εμείς έχουμε δώσει και θα δώσουμε και με τις προγραμματικές δηλώσεις την ψήφο εμπιστοσύνης. Αυτό είναι να κριθεί. Τα πρόσωπα από εκεί και πέρα τα έχει επιλέξει ο Πρωθυπουργός. Όσοι πάνε καλά θα το δείξουν. Όσοι ενδεχομένως δεν πάνε καλά, πάλι θα κρυθούν από τον Πρωθυπουργό. Και έτσι είναι το σύστημα το οποίο λειτουργεί. Συνεπώς, δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η κουβέντα. Και αν υπόνεται και να πούμε τελικά, εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα να τρέξει καλά. Να λειτουργήσει η ομάδα και να φέρει αποτελέσματα. Και μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι για πρώτη φορά είχαμε φαινόμενο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα να ορκίζεται, την μεθεπόμενη μέρα να αναλαμβάνει υπουργέ και να παίρνει ο κάθε υπουργός από ένα ντοσιέ στον οποίο να αναφέρονται συγκεκριμένα χρόνια. Φάνηκε προετοιμασμένη η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό τι δείχνει? Η κυβέρνηση φάνηκε προετοιμασμένη. Δείχνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν έλεγε ότι υπάρχει συγκεκριμένη, ότι είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε και έχει συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, ότι το έχει. Ακόμα και αν θέλετε η αντίδραση που όπως είπαμε και για τα λυπηρά, για το λυπηρό γεγονός και το που έχουμε και θανάτου στη Χαλκιδική, έδειξε μια κυβέρνηση και έδειξε και μια συμπεριφορά ενός υπουργών που όχι ότι ανέλαβαν την προηγούμενη μέρα. Αυτό για μένα είναι σημαντικό, αλλά προφανώς θα κριθούν στην πορεία τα πάντα. Κύριε Σκορίνη, ναι. Εντάξει. Άμα είσαι Πασόκ, κάνεις καριέρα παντού. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα πάντα. Μπροστά-μπροστά, ε. Μπροστά-μπροστά. Πρώτο τραπέζι πίστα. Και στη Νέα Δημοκρατία. Κρίνονται εκ του αποτελέσματος και κρίνεται και η πορεία του καθένα μέχρι το τέλος. Mm. Άρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα θέματα της βίας που ανέφερε ο κύριος Πλεύρης προφανώς είναι μια μεγάλη διαφορετική αντίληψη πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα φαινόμενα σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, που τραυμάτισαν δύο αστυνομικούς. Στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης θα τους χαϊδέψουμε. Αυτό θα τους λέω, κύριε Παναγιώτοπολη, γιατί προτρέχετε. Όχι, λέω. Όχι, μη λέτε. Να πείτε να πω εγώ όμως τώρα. Υπήρχε η εντύπωση ότι τους χάιδευαν κάποιοι. Αφήστε μου λίγο τον χρόνο, διότι παρακαλώ. Όταν υπήρχε και η ομάδα Δίας που θέλει να επαναφέρει ο κ. Μητσοτάκης. Δέλτα. Και η Δέλτα υπάρχει ακόμα και πάει και πολύ καλά. Δέλτα, ναι, Δέλτα. Λοιπόν, συγγνώμη. Δέλτα εκπληκτική. Ναι, επειδή πέφτει πολύ θόρυβο, εντάξει. Λοιπόν, τα φαινόμενα της βίας και το 2005 μέχρι το 2009 που ήταν η Νέα Δημοκρατία. Και το 2012-2014 ήταν πολύ πιο έντονα από ό,τι υπάρχουν σήμερα, ήταν πολύ πιο άγρια κτλ. Δεν είναι πολύ μεγαλύτερο το ζήτημα αυτό από το να νομίζουμε ότι αν θα φτιάξουμε και βάλουμε και τάγκ στους δρόμους θα σταματήσουμε τη βία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ βαθύτερο κοινωνικό ζήτημα. Έχει πολλές παρυφές που δημιουργούν τα φαινόμενα αυτά. Η ανισότητα. Δεν πήγε τάγκ. Ναι, εγώ δεν εντάξει. Αυτό ότι ξέρετε. Μια αστυνομία με δημοκρατικό φρόνημα, αλλά αποτελεσματικότητα. Τα είχαμε αυτά. Τώρα ο Χρυσοχοίδης δεν είναι ο πολιτικός των τάγκ. Ούτε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Ήταν πολύ χειρότερα όμως τα πράγματα. Επαναλαμβάνω.
Και όταν υπήρχαν όλες αυτές οι ομάδες και άλλες, και μάλιστα χτυπάγανε περισσότερο να χτυπάνε το ποινικό έγκλημα και τα τους διαδηλωτές και τους διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους κάνανε. Άρα, ας μην διαστούμε, μακάρι να... Η ομάδα δεν τα χτυπούσε τους διαδηλωτές. Μιλάω για όλο το σύστημα. Λοιπόν, επί της εποχής Νέας Δημοκρατίας, δεν μιλάω για κάτι άλλο. Λοιπόν, ας είμαστε προσεκτικοί για να τα βρουν μπροστά τους. Μακάρι να μπορέσουν να καταστήλουν τη βία από όποια παράγεται, με τρόπο ο οποίος θα είναι και δημοκρατικός και δεν θα έχει τη δική του παραβατικότητα. Γιατί ξέρετε, τέτοια ζητήματα είναι πολύ έντονα. Συστήματα απόλυτης ασφάλειας μέσω των μηχανισμών των κατασταλτικών υπάρχουν και στην Αμερική και τα φαινόμενα της βίας είναι πολλαπλάσια. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, κύριε Σκορνή, που είναι υπουργός δημοσίας τάξης, είναι ο υπουργός που έπιασε τον Κουφοντίνα, στον οποίο φρόντισε να δίνετε άδεια. Δεν τον έπιασε. Τον Κουφοντίνα παρεδόθηκε, κύριε Αλεύρη. Σας το θυμίζω. Πήρα ταξί και πήγε και παρεδόθηκε. Άλλους έπιασε. Τους ξηρούς έπιασε. Ξέρετε πολύ καλά. Ο Κουφοντίνα παρεδόθηκε. Έπιασε τον ξηρό, αλλά ήταν ο μόνος που είπε ψήφισα το μνημόνιο, αλλά δεν διάβασα. Είναι γι' αυτό. Αυτό είναι άλλο. Αλλά δεν ξέρω. Το Πασόκ κυβερνάει. Στο ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ, στη Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Πασόκ παντού. Λοιπόν, αφήστε λίγο να ολοκληρώσω όμως. Να κάνουμε τον Παπανδρέου, να το κάνουμε μια μούμια, να το βάλουμε σαν τον Ταχλαμών και να είμαστε εντάξει. Τελείωσε. Αυτό είναι το λοιπόν, συμπέρασμα. Κύριε Σκορίνη, ελάτε να κλείσω μαζί σας. Δεν τα κάνω τώρα. Το συμπέρασμα είναι αυτό, κύριε Σκορίνη. Σας αρέσει αυτό είναι. Εντάξει, μας δεν περάσετε. Προσπαθήστε να το καταλάβετε. Τα συμπεράσματα δικά σας, μωρέ. Εντάξει, δεν θέλω να σας σχολιάσω. Πάρτε και λίγο ξύδι, να το καταπιείτε μπαλσάμικο, δεν ξέρω τι θέλετε, και να το καταπιείτε κι αυτό. Το πικρό ποτήρι. Το μπαλσάμικο μειώνεται, οξύτε, έχει λίγο ζάχαρη μέσα, λίγο μέλι. Δεν θέλω να το κάνω, διότι... Δεν πειράζει, έχουμε και λίγο χιούμορ. Με λίγο γέλιο θα κλείσουμε. Και λίγο χιούμορ. Με λίγο χιούμορ. Καταπιείτε το κι αυτό το πικρό ποτήρι, τι να κάνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Έχουμε μπροστά μας την ορκομοσία των νέων βουλευτών και έχουμε μπροστά μας βεβαίως και τις προγραμματικές. Από 145 τώρα θα βρείτε στο 80. Και τις προγραμματικές δηλώσεις. Αυτά έχει. Δημοκρατία είναι. Τι να κάνουμε. Σας πειράζει. Εμένα δεν με πειράζει. Εγώ δεν έβαλα υποψηφία. Τόση χαρά και πανηγύρι. Υποψηφία δεν έβαλα με κανένα. Εντάξει, εγώ δεν πειράζει. Περνάω την καλύτερη φάση της ζωής μου. Να είστε ευτυχισμένοι. Ειλικρινά να το λέω. Πάμε να κλείσουμε. Πάω διακοπές στα μπανάκια μου. Εσείς αλίσας και τρεις αλίσας. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτό το debate του κυρίου Σκορίνη με την κυρία Μεγαλοοικονόμου είναι όλα τα λεφτά. Οι μισοί υπουργοί σας μιλάνε απ' έξω. Καλή μονό σας. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, να κλείσουμε. Όταν έχουμε μια κυρία... Μέχρι ο κύριος Βουρουκλής να μην απέμπει και μπαίνει από Παπαχριστόπουλος. Τόσο εκρηκτική. Τόσο εκρηκτική. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Μεγαλοοικονόμου. Να σταυρώσω μια κουβέντα. Τα γραμμάτια πληρώνεται, ξεπληρώνεται. Να σταυρώσω μια κουβέντα κλείνοντας. Ξεπληρώνει τα γραμμάτια. Δεν μπορώ να σταυρώσω. Στην μεθαυριακή εκπομπή. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Πλεύρη. Καλωρίζουμε. Ευχαριστώ τον κύριο Σκορίνη. Ευχαριστώ την κυρία Μεγαλοοικονόμου, τη γυναίκα ποταμό. Δεν τη σταματάει τίποτα. Να είστε καλά, να ξεκουραστείτε. Και εδώ θα είμαστε. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 26 εδώ. Θα ξεκουραστώ σίγουρα. Και το Σεπτέμβριο θα είμαστε εδώ για να σας έχουμε καλεσμένοι. Ακόμη και με τους καυγάδες που κάναμε τους ομηρικούς, εμείς σας αγαπούμε. Γιατί είστε έξω καρδιά. Είναι έτσι. Το χαμόγελο. Να μην μας λείπει ποτέ. Μεγαλώνει τη ζωή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ.